Καθίστε, καθίστε. Καλά είσαστε. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καιρό πολύ που σας βλέπω. Τι γίνεστε? Καιρό πολύ που σας ευχαριστούμε για όλα πάντοτε. Ευχαριστούμε, ευγνωμόνους. Σεβασμιότατε, ευαισθημότατε, κύριε Βουλευτή, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω και εσάς στη μεγάλη εορτή του συνδέσμου μας, την αφιερωμένη στον προστάθη και πολιούχου του νησιού μας, Άγιο Νικόλαο. Ο σύνδεσμός μας, το ιστορικό σωματείο που από το έτος 1900 είναι ο κρίκος που συνδέει τους αποδήμους Συριανούς και τιμά και οκτάζει για πέμπτη χρονιά τη μνήμη του εδώ στην Αθήνα. Ο Άγιος Νικόλαος είναι για μας τους Συριανούς ο πρώτος μετά τον ένα. Η ευλάβειά μας πηγάζει και αναβλύει μέσα από τα βάθη της ψυχής μας. Ο ορισμός της εορτής του ως της πρώτης και μεγίστης του συνδέσμου μας βράδυ είναι πολύ να γίνει, όμως τώρα είναι πια καθιερωμένη όχι μόνο στο εορτολόγιο του, αλλά και στις συνειδήσεις μας. Έχουμε ήδη παρακολουθήσει σεβασμιότητα την πανηγυρική και κατολιστική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του ποιμενάρχου μας και βρισκόμενοι στη νέα στέγη μας. Πρωταρχικό έχουμε σκοπό να τιμήσουμε τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας για την αμέριστη συμπαράσταση στο σωματείο μας, η οποία εκδηλώνεται για μία ακόμα φορά σήμερα με τη δική του παρουσία στον εορτασμό μας, αλλά και με τη συγκατάθεση και ευαρέσκειά του για τη μεταφορά της αυτής εικόνα του Αγίου μας στην Αθήνα, προσδίδοντας την ιερή και συμβολική εκείνη διάσταση στην πανήγυρή μας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όλοι γνωρίζουμε τις προσπάθειές του, όλοι γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Μητροπολίτη μας, που κατέληξαν στην πλήρη ανακαίνιση του μεγαλόπρεπου ναού του Αγίου στη Σύρα, αλλά και στη μεταφορά από τμήματος του Λειψάνου του, που θα παραμείνει εσαΐ στο ναό του, έχει συγκινήσει όλους τους Συριανούς. Για να θυμίσει λοιπόν ο σύνδεσμό μας, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας για την αγάπη και τη συμπαράστασή του σε εμάς τους Συριανούς που ζούμε στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή της, αλλά και αναγνωρίζοντας το σημαντικό και πολυσχεδέσπιμαντικό του έργου, αποφάσισε ομόφωνα στη τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28 Νοεμβρίου 2006 να του απονείμει το χρυσό μετάλλιο της εκατονταετηρίδος του συνδέσμου μεταδιπλώματος σε ένδειξη της εκτίμησής μας, της αγάπης και του σεβασμού μας προς το πρόσωπό του και επιπλέον για να τιμήσουμε την πέμπτη επέτειο της εκλογής του στο Μητροπολιτικό Θρόνο της Γενέτειράς μας και της χειροτονίας του στο βαθμό του Επισκόπου που συμπληρώνεται αυτές τις μέρες. Είναι μια διάκριση που για πρώτη φορά αποδίδεται αυτό το σύνδεσμά μας. Ξαντινές εικόνες από το 14ο αιώνα έως το 18ο, για να θυμόμαστε τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστώ πάρα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό και τον Άγιο Νικόλαο που αξιωθήκαμε και φέτος να τελέσουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Παρακαλούμε επίσης τον Κύριο για το Αγίου μας να μας αξιώσει να ερωτάσουμε και του χρόνου και να συνεχίζουμε για πολλά ακόμη χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τα εκκλησία.
φτάναμε έτσι στις εκκλησίες της χοροδίας του Αγίου Γεωργίου του Καρίτσι και του Διευθυντή της Αγίου Γεωργίου Μαλισιάνου. Όπως κάθε χρόνο, προσθέτω κάθε να αναπληρωθεί μας με τους εξαίρετους γύρους τους. Ιδιαίτερη αναφορά και ευχαριστίες επίσης θέλω να εκφράσω στους συμπατριώτες μας της χοροδίας του Αγίου Νικολάου, που χωρίς δεύτερη σκέψη και με πολύ χαρά ανταποκρίθηκαν. Με την χοροδία του Αγίου Γεωργίου του Καρίτσι. Μας συγκίνησε ιδιαίτερα και η παρουσία του και μας γέμισε με μεγάλη χαρά. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Φλαβιανό, αρχιερατικό επίτροπο του Μητροπόλεως της Ιψίου, για τη συμβολή του και τη συμπαράστασή του στη μεταφορά της Αγίας Εικόνας στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ. Όλους εσάς θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην λειτουργία στον Άγιο Γιώργο του Καρίτσι και την παρουσία σας εδώ και να σας ευχηθώ ο Άγιος Νικόλαος να μας έχει όλους καλά, τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας, τους φίλους σας, να είμαστε όλοι καλά και τον χρόνο εδώ περισσότεροι. Κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου των Συριανών, ελογημότατοι, αγαπητοί φίλοι, συμπολίτησες και συμπολίτες, εκλεκτοί Συριανοί, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, επειδή ο Επίσκοπος είναι επιμενάρχης και πατέρας, πνευματικά μου παιδιά. Είναι πολύ ξεχωριστή η μέρα σήμερα, και η συγκίνηση της καρδιάς μου μεγάλη για αυτή την εξαιρετική τιμή, την οποία περιποιεί στο ταπεινό και ελάχιστο πρόσωπό μου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Συριανών, απονέμοντας εις εμέ το χρυσούν μετάλλιο της εκατονταετηρίδος του Συνδέσμου, επί τη ευκαιρία, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, 5 ετών από της εισεπίσκοπων εκλογής και αναδείξεως εις τον ιστορικό θρόνο της Σύρου. Θέλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η τιμή δεν ανήκει μόνο εις εμέ. Ανήκει σε όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες μας στην Ιερά Μητρόπολη. Διότι το έργο το οποίο επιτελείται στη Σύρο και στα άλλα 11 νησιά της Μητροπόλεως μας δεν είναι έργο του ενός ανθρώπου, αλλά είναι έργο της συνεργίας και της συναντιλήψεως πολλών, κληρικών και λαϊκών, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι φιλοπόνος και ανιδιοτελώς, με ανίστακτη αγάπη για τα ιδρύματα, τον ιανικό έργο, τη μημαντική μας προσπάθεια, συνεργούν στο έργο αυτής της διακονίας, ώστε σήμερα να είναι πανελληνίως ομολογούμενον ότι η Ιερά μας Μητρόπολης ευρίσκεται μεταξύ των πρώτων σε έργο διακονίας αγάπης και σε έργο προσφοράς προς τον άνθρωπο και ιδιαίτερα προς την νεότητα. Επειδή όσοι ζείτε μακριά από τη Σύρο μπορεί να μην είστε κοινωνοί του έργου της Ιεράς Μητροπόλεως, αφού εξ αφορμής αυτού απονέμετε σήμερα αυτό το μετάλλιο, επιτρέψτε μου επιγραμματικά να σας το αναφέρω. Δημιουργήσαμε λοιπόν τον παιδικό σταθμό στην Αγία Βαρβάρα με την επωνυμία στην Παλάμη του Θεού. Η Ιερά Μονή παρεχώρησε μία πτέρυγα και εκεί όπου προδεκαετιών υπήρχε το ορφανοτροφείο και όπως γνωρίζετε οι παλαιότεροι μεγάλωσαν, διεσώθησαν, πρικίστηκαν και παντρεύτηκαν τόσα πολλά παιδιά, σήμερα 30 παιδιά Συριανών, ιδιαιτέρως εργαζομένων οικογενειών, φιλοξενούνται κάτω από έναν άριστα διαρρυθμισμένο χώρο. Ο παιδικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως θεωρείται πρότυπον από την κοινωνική πρόνοια μεταξύ όλων των σταθμών της Σύρου, διότι ο χώρος της Ιεράς Μονής είναι ιδυλιακός. Όλοι τη γνωρίζετε την Αγία Βαρβάρα. Είναι ένας σταθμός έξω από την πόλη, έξω από το καυσαέριο, έξω από τον θόρυβο, μέσα στα πεύκα, κοντά στη θάλασσα, στον ήλιο. Τα παιδιά χαίρουν,
Πρέπει να σας πω ότι εφέτος, εκτός από τα 30 παιδιά που ήδη φιλοξενούνται, υπάρχει και μία λίστα άλλων 20 που αναμένουν να τον επεκτείνουμε για να μπορέσουμε να τα φιλοξενήσουμε και εκείνα και ελπίζω σιγά σιγά να το καταφέρουμε. Το γυροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως στη Μονή Ταλάντων, το οποίο με τη βοήθεια όλων των Συριανών και ιδιαιτέρως με την εξαιρετική υποστήριξη του κληροδοτήματος Δημητρίου και Μαγδαληνής Μωραΐτη, έχει να επιδείξει αυτή την ώρα μία θαυμάσια παρουσία. Έχει πληρότητα 100%. Οι δε παρεχόμενες εκεί φροντίδες προς τους γέροντες, αλλά όχι μόνον, διότι στο Ίδρυμα αυτό εμείς φιλοξενούμε και κάθε εμπερίστατο άνθρωπο της Σύρου, ανεξαιρέτως ηλικίας, είναι άριστες. Γι' αυτό ακριβώς και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στις 5 Δεκεμβρίου ανεκήρυξε την αναξιότητά μου πρόσωπο της χρονιάς και με ετοίμησε για την γενικότερη εθελοντική προσφορά και το κοινωνικό έργο της Μητροπόλεως. Σας ευχαριστώ, αλλά το λέω απλώς για να το γνωρίζετε. Αυτό είναι τιμή για τη ΣΥΡΟ, όχι για μένα. Επίσης θέλω να σας πω ότι με μία μεγάλη δωρεά η οποία γίνεται προς την Ιερά Μητρόπολη λίγες μέρες πριν την εκλογή μου, εκ μέρους μίας ευσεβούς κυρίας από τη Σύρο, η οποία πέθανε και άφησε όλη της την περιουσία στην Ιερά Μητρόπολη. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα ακίνητο απέναντι από την Εθνική Τράπεζα του Νεωρίου. Το ακίνητο αυτό, το οποίο μπορούσε να ενοικιαστεί και να αποφέρει στην Ιερά Μητρόπολη τουλάχιστον 1.500 ευρώ εισόδημα το μήνα, το μετατρέψαμε σε ξενώνα φιλοξενίας των απόρων συνοδών που έρχονται από τα νησιά ασθενών για το νοσοκομείο της Σύρου. Με αποτέλεσμα... και του έχουμε δώσει τον τίτλο «Το σπίτι του ταξιδιώτη». Από το 2003 που το εγκαινιάσαμε έως σήμερα, υπεύθυνος είναι ο πατήρ Δωρόθεος Γάγκος, εφημέριος του Αγίου Γεωργίου, έχουν φιλοξενηθεί εντελώς δωρεάν 900 συνοδοί ασθενών. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι εκοιμώντος στα παγκάκια του νοσοκομείου και έξω στα προάβλια του ιδρύματος αυτού, σήμερα έχουν ένα μπάνιο να πληθούν, ένα ζεστό καθαρό κρεβάτι να κοιμηθούν, να ξαποστάσουν, συνοδεύοντας τους ασθενείς που έρχονται από τα νησιά. Το Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών δίπλα στο Μητροπολιτικό Μέγαρο φιλοξενεί 50 παιδιά σχολικής ηλικίας, τα οποία μαθαίνουν να τραγουδούν, να κάνουν πυλό, να χορεύουν, κουκλοθέατρο, μουσική και κατήχηση. Τα κατηχητικά σχολεία όλων των βαθμίδων πρέπει να σας πω ότι είναι γεμάτα από παιδικές ψυχές που αυθόρμητα έρχονται με τη συγκατάθεση των γονέων τους και αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύονται οι γονείς του την Εκκλησία και το έργο το οποίο επιτελεί η Ιερά Μητρόπολη και προσπαθούμε σήμερα να δώσουμε στα παιδιά μας ό,τι τους στερεί αδικαιολόγητα το σχολείο είτε στην αναστροφή έξω από το σχολείο. Σήμερα η λειτουργική κατήχηση και η εκκλησιαστική παιδεία των παιδιών είναι, όπως ξέρετε, σχεδόν μηδενική. Δεν γνωρίζουν τα παιδιά να κάνουν το σταυρό τους, δεν γνωρίζουν τα τελούμενα στο ναό, δεν γνωρίζουν σχεδόν στοιχειώδη πράγματα για την πίστη τους και την Εκκλησία. Και εμείς προσπαθούμε με πολλή αγάπη και χωρίς κανένα απολύτως όφελος να καυχόμεθα ότι εμείς έχουμε παιδιά στα κατηχητικά. Δεν μας ενδιαφέρει να λέμε ότι έχουμε παιδιά. Μας ενδιαφέρει αν μπορούμε να οικοδομήσουμε στις ψυχές αυτών των παιδιών τον Χριστό και έναν σωστό χριστιανό άνθρωπο. Έναν σωστό άνθρωπο που αύριο θα μπορέσει να ανταποκριθεί επάξια στις απαιτήσεις της κοινωνίας και τις δυσκολίες των καιρών. Το βιβλιοπωλείο μας, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην παλαιά οικία Ράλη, στα παλαιά γραφεία της Μητροπόλεως, στον Άγιο Νικόλαο κοντά, έχει αναπτύξει μία δραστηριότητα, το έχει αγκαλιάσει όχι μόνο η Σύρος αλλά και όλα τα νησιά μας. Και στο βιβλιοπωλείο αυτό βρίσκουν οι πάντες ό,τι βιβλίο θέλουν, όχι μόνο εκκλησιαστικό. Όπως επίσης και δώρα εκκλησιαστικής λατρείας, εικόνες, τα οποία ευχαρίστως προσφέρουν και αγοράζονται στις εορτές των ανθρώπων. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς μας Μητροπόλεως, που βρίσκεται στο ισόγειο του Μητροπολιτικού Μεγάρου και τον οποίο διευθύνει η κυρία Αργυρένια Παραμάνη, είναι η πρεσβυτέρα του Πατρός Φλαβιανού, εκπέμπει σε όλα τα νησιά της Μητροπόλεως
και έχει πλέον στα 3 χρόνια λειτουργίας του αναπτύξει ένα θαυμάσιο πρόγραμμα. Τις δε ώρες που δεν εκπέμπει τοπικό πρόγραμμα, αναμεταδίδει το σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος σε όλα τα νησιά. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο εισπράττουμε από όλους τους ανθρώπους μας δίνει το κουράγιο να συνεχίζουμε και να ενισχύουμε την προσπάθεια αυτή. Τώρα προσπαθούμε να βάλουμε αναμεταδότες σε πολλά μικρά νησιά, ώστε η εμβέλεια του σταθμού μας να πάει στο σπίτι και του πιο μικρού νησιού, του πιο απλοϊκού και του πιο καλού και ταπεινού Κυκλαδίτη στα 12 νησιά της Μητροπόλεως μας και πέρα από αυτά. Επίσης πρέπει να σας πω ότι με τη βοήθεια του Δήμου Ιδρού Σασάνδρου έχουμε κάνει το πνευματικό κέντρο των παιδιών στον Μπατσί. Επίσης έχουμε κάνει το πνευματικό κέντρο των παιδιών στα γραφεία της Μητροπόλεως στο κτίριο Βαφιαδάκη στη Σύρο. Επίσης έχουμε κάνει το πνευματικό μας κέντρο στην Μήλο, όπου εκεί διδάσκεται εκκλησιαστική μουσική, κατήχησης, παιχνίδια, σκάκι, αγιογραφία και γίνονται οι κύκλοι Αγίας Γραφής. Θέλω επίσης να σας πω ότι σε όλες τις ενορίες της Σύρου υπάρχει μια δραστηριότητα τα τελευταία 2 χρόνια με τους κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, οι οποίοι κάθε χρόνο και πληθύνονται από άνδρες και γυναίκες με την βοήθεια και τη συμπαράσταση μιας ευσεβεστάτης κυρίας, της κυρίας Αλεξάνδρας Φετουρή. Τα γραφεία της Μητροπόλεως, το πρώην Μέγαρο Βαφιαδάκη, όσοι ήρθατε στη Σύρο, τα είδατε, έχουν καταστεί κόσμημα της Σύρου. Το δε γραφείο, το δε κτίριο αυτό πλέον θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα της πόλης μας. Δαπανίσαμε πολλά χρήματα, στερώντας τα από αλλού, αλλά το κάναμε με πολύ αγάπη για να περισσώσουμε ένα κτίριο, του οποίου η αξία, η αρχιτεκτονική και η πολιτιστική, είναι μοναδική και ανεπανάληπτη και αξίζει στη Σύρο και στην Ερμούπολη να έχει τέτοια κτίρια και αξίζει στη Ιερά μας Μητρόπολη να στεγάζεται σε ένα τέτοιο λαμπρό και μεγαλόπρεπο αρχιτεκτονικό μνημείο. Τέλος θέλω να πω για τον Άγιο Νικόλαο και θέλω και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω όλο το λαό της Σύρου αλλά και όλους τους επιφανείς και αφανείς, τους γνωστούς και ανωνύμους, μεγάλους ευεργέτες του ναού. Μόνο μία κουβέντα θα σας πω, ότι μέσα σε ένα χρόνο μαζέψαμε 1.100.000 ευρώ. Τόσο κόστισε η επισκευή του Αγίου Νικολάου. Ο ίδιος όμως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως και ο Αρχιεπίσκοπος που τον επισκέφθησαν, είπαν ότι είναι εκ των ωραιότερων ναών τους οποίους έχουν ήδη ή έχουν προσκυνήσει. Και πρέπει να είμαι θα υπερήφανοι όλοι, διότι πλέον με πολύ χαρά βλέπω σε ναυτιλιακά περιοδικά ο Άγιος Νικόλαος της Σύρου να είναι εξώφυλλο, σε τουριστικούς οδηγούς σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα στα αξιοθέατα της Σύρου να προτρέπονται οι επισκέπτες να επισκεφθούν και τον ναό του Αγίου Νικολάου. Η δε απόκτηση του μικρού ιερού Λειψάνου, το οποίο μας εδόρισε η Καθολική Εκκλησία και ο Καρδινάλιος του Μιλάνου Διονύσιος Τεταμάντση τον περασμένο Μάιο, με τη συνέργεια και τη βοήθεια του Καθολικού Επισκόπου Σύρου κυρίου Φραγκίσκου Παπαμανώλη, αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα πλέον πνευματικά κοιμήλια του ναού. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό και τον Άγιο Νικόλαο, διότι εβοήθησε και μετά την εκδημία εις Κύριον και των 2 σεβαστών κατά πάντα γερόντων του πατρός Γρηγορίου και του πατρός Τιμοθέου τον περασμένο Αύγουστο εξέφνης, μας έδωσε τον πατέρα Φλαβιανό ένα νέον και καλό δραστήριο κληρικό, ο οποίος παρέλαβε αυτήν την παρακαταθήκη και με πολύ κόπο και αγώνα μόνος του εκεί προς το παρόν την διαφυλάτη και εργάζεται νυχθημερών για την πνευματική της προβολή και την λειτουργική της ακτινοβολία. Για όλα αυτά όμως αγαπητοί μου, είστε όλοι εσείς αίτιοι, διότι οι πιο πολύτιμες πέτρες στη μήτρα ενός Μητροπολίτη είναι ο λαός του Θεού. Εσείς είστε οι πέτρες και των εγκολπίων και των αρχιερατικών αμφίων και εσείς είστε η δόξα του θρόνου της Σύρου της Μητροπόλεως. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε να υπήρχε τίποτε. Εγώ για σας καυχόμαι, όχι για τα έργα. Καυχόμαι διότι ο Θεός με αξίωσε να είμαι πατέρας και επιμενάρχης σε έναν μοναδικό λαό μιας Μητροπόλεως. Έναν λαό ο οποίος γνωρίζει να αγαπά την Εκκλησία, ο οποίος σέβεται την παράδοση, ο οποίος όπου και αν κληθεί δίδει πάντοτε δυναμικά το παρόν του και έναν λαό ο οποίος είναι έτοιμος πάντοτε να καταστήλει κάθε έννοια οποιοδήποτε θα ήθελε σκέψεως
να κλέψει μέσα από την καρδιά του τον πολύτιμο θησαυρό αυτής της πνευματικής και πολιτιστικής του κληρονομίας και παραδόσεως. Εσάς λοιπόν ευχαριστώ θερμά. Σε εσάς ανήκει αυτό το μετάλλιο, σε όλο το λαό της Σύρου. Πρέπει να σας πω ότι παρότι όποιο δάκτυλο και αν κόψεις του ανθρώπου, το ίδιο θα πονέσει. Και κανένας πατέρας δεν ξεχωρίζει τα παιδιά του. Και σε όποιο νησί της Μητροπόλεως και αν πηγαίνω, οι πάντες με φιλοφρονούν και με αγαπούν και το εκφράζουν παντιοτρόπως. Αλλά όταν θα γυρίσω στη Σύρο και θα πάω στο σπίτι μου, στο Μέγαρο, πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι ότι έχω όλο τον κόσμο στα χέρια μου. Εκεί αναπαύεται το πνεύμα μου, εκεί ξεκουράζεται το σώμα μου. Και όταν ανοίξω το παράθυρό μου το πρωί στο δωμάτιο, να δω τα καμπαναριά της Μεταμόρφωσης και τα καμπαναριά του Αγίου Νικολάου και να ακούσω, και αυτό είναι το πιο όμορφο ξύπνημα, τις χαρμόσυνες καμπάνες του Ορθρινού, αυτών των δύο μεγάλων και ιστορικών ναών της πόλεως μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Σας παρακαλώ να αγαπάτε την Εκκλησία. Σας παρακαλώ να στηρίζετε και από την Αθήνα τη Σύρο και το έργο της Εκκλησίας και της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέλω να σας πω ότι οι σχέσεις μας με τους καθολικούς αδελφούς της Σύρο είναι άριστες και η επικοινωνία μας με τον Σεβασμιό τον Φραγκίσκο είναι αρίστη και έχουμε βρει τρόπους να πορευόμαστε μαζί σε έργα κοινωνικής αγάπης και ευποιίας, πράγμα που σημαίνει ότι εμείς έχουμε αποφασίσει να είμαστε αίτιοι γεγονότων που θα ενώνουν και δεν θα διχάζουν και δεν θα χωρίζουν το λαό μας. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, ο δε νέος χρόνος να γεμίζει τη ζωή σας και τις οικογένειές σας με κάθε χαρά και με κάθε ευλογία. Χρόνια πολλά και καλά σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Μανούσου για τις άφηνες προσπάθειες που κάνει για τη στήριξη του συνδέλφου Συριανού στην Αθήνα, η οποία σήμερα μας έφερε ένα καλό μήνυμα. Οι προσπάθειες της καρποφόρησαν και είχε εξασφαλίσει ένα αρκετά σεβαστό ποσό για τις ανάγκες του συνδέσμου, για την οποία θα πρέπει να την ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά. Ωραία, μπράβο. Μου φίλοι, είναι υποχρέωσή μου αυτό. Δεν οφείλει κανένα ευχαριστώ, δεν είναι δικά μου τα λεφτά. Είναι χρήματα των φορολογουμένων. Βέβαια, η προσπάθεια ήταν μέσα από την καρδιά μου. Παίρνω το λόγο τώρα για να πω κάτι για το Σεβασμιότατο. Όλοι μας τον αισθανόμαστε δικό μας άνθρωπο. Έχει καταφέρει να συνδυάσει την απεριόριστη, να συσπάθει την απεριόριστη αγάπη μας, αλλά και το βαθύτατο σεβασμό και εκτίμησή μας. Αυτό είναι δύσκολο να το καταφέρει κανένας. Το έχει καταφέρει ο Σεβασμιότατος, γιατί πλημμυρίζει από αγάπη καρδιά. Είναι δικός μας άνθρωπος, είναι Κυκλαδίτης και έχει ενσωματωθεί με όλους εμάς. Τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για το έργο που κάνει, για την αγκαλιά που έχει ανοίξει σε όλους μας, μεγάλη αγκαλιά και απεριόριστη αγάπη μας δείχνει. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και αυτό το μετάλλιο που σας έδωσε ο Σύλλογος είναι η ελαχιστότατη ένδειξη της τιμής και της αγάπης μας στο πρόσωπό σας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.